Χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες της κυβέρνησης της Κολομβίας και του στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης, αφού οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συνάψουν συμφωνία για την κήρυξη αμοιβαίας κατάπαυσης του πυρός. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και υπάρχουν κάποια κομμάτια πάνω στα οποία, αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια δέσμευση και εντός ενός λογικού χρονικού πλαισίου, θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποιες συμφωνίες για να δημιουργήσουμε την Κολομβία την οποία θέλουμε. Ελπίζουμε αυτή να είναι η βάση για έναν 7ο κύκλο συνομιλιών που θα γίνουν υπό τη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, υπό τον Ιβάν Ντούκε. La administración del nuevo presidente de Colombia, el doctor Iván Duque. Πολλοί είναι εκείνοι που ανησυχούν ότι ο νέος πρόεδρος Ιβάν Ντούκε δεν θα δείξει την ίδια διάθεση με τον προκάτοχό του Χουάν Μανουέλ Σάντος για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης με τον ELN. Ο Ντούκε έχει καταδικάσει πολλές διαστάσεις των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, απαιτώντας, για παράδειγμα, πριν συνεχίσουν, η οργάνωση να σταματήσει όλες τις επιθέσεις και να συγκεντρώσει όλους τους αντάρτες σε συγκεκριμένες περιοχές εν ώψη του αφοπλισμού της.